επιστρέψατε στο σπίτι μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πώς τη βιώσατε αυτή την περίοδο με το μωράκι σας στη θερμοκοιτίδα? Δεν ήταν και τόσο άσχημα όσο ακουγότανε. Ήταν λίγο απότομο όλο αυτό που συνέβη, αλλά πήγαν όλα καλά. Το πήραμε το μωρό, είναι στο σπίτι τώρα και είναι έτοιμο. Πώς να το πω, κοιμάται στην ώρα του, το έχουν οργανώσει εκεί στο νοσοκομείο. Τρώει στην ώρα του, κοιμάται στην ώρα του, δεν παραπονιέται, δεν κλαίει, δεν θέλει αγκαλιές, οπότε το έχουμε λίγο γλιτώσει. Υπήρξαν στιγμές που λυγίσατε έχοντας το μωρό εκεί? Όχι, μωρέ, τι λες, δεν θέλουμε να τα αφήσουμε κι άλλο. Είπαμε, μπορούμε να τα αφήσουμε καμιά εβδομαδίτσα ακόμα να πάμε διακοπές. Όχι, εντάξει, όλα καλά ήταν, εντάξει. Η Αγγελική θυλάζει? Ναι. Η μικρή σας κόρη πώς τον υποδέχτηκε? Χαίρεται μέχρι στιγμής. Μόνο μία φορά που της έπεσε από την αγκαλιά. Όχι. Χαίρεται πολύ. Τώρα εντάξει, τώρα δεν ξέρεις την πορεία πώς μπορεί να βγει όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι χαίρεται πάρα πάρα πολύ. Είναι και διαφορετικό φύλο και άλλη ηλικία. Οπότε δεν νομίζω να έχουμε κάποια προβλήματα ζήλιας, ας το πούμε. Θα τον φροντίζει εκείνη τώρα? Ναι, νομίζω. Γράψατε στο Instagram «Μηχανή μετά τα 18, θα είστε αυστηρός μπαμπάς». Εντάξει, αυτό ήταν αστείο. Μετά τα 28 ήθελα να γράψω. Ξέρεις τι, εγώ οδηγούσα μηχανή από πολύ μικρός. Είχε ο πατέρας μου νοικιαζόμενο μηχανάκι και οδηγούσαμε από 10 χρονών, που λέει ο λόγος. Και έτσι το έχω λίγο, δεν το φοβάμαι όλο αυτό. Ήταν ένα αστείο αυτό που έγραψε στο Instagram. Εντάξει, αστείο μεταξύ αστείου και σοβαρού. Η κόρη τώρα στην Αγγελική, ο γιος εσάς, θα έχετε εσείς την ευθύνη του? Όχι. Η κόρη στην Αγγελική και ο γιος στην κόρη. Όχι στην κόρη. Όχι σε εσάς. Η Αγγελική θα επιστρέψει στη δουλειά? Ναι, εννοείται. Δεν γίνεται χωρίς να δουλεύει η Αγγελική. Δεν έχει σταματήσει ποτέ να δουλεύει. Και στο πρώτο παιδί, όταν μέχρι 8 μηνών δούλευε. Και στο δεύτερο τώρα, πάλι δούλευε μέχρι 8 μηνών.